Τα F-16 πετάνε πάνω από την πόλη. Και χαίρεται ο λαός. Χειροκροτήματα. Θυμάμαι το Σμίναγο, εκείνο το φοβερό. Το Στράλι, θυμάστε τι είχε πει? Δεν θυμάστε? Για ακούστε εδώ τι είχε πει, να θυμηθείτε, γιατί είστε και χρυσόψαρα. Στον τώρα στο απειλητήριο να ακούσουμε τον χειριστή. Ζεύσε 1-3, πώς μας ακούς? Τέσσερα το είχε πει αυτό. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά. Να πούμε συγχαρητήρια στον Άδωνη. Μπράβο στον Κούλη. Έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι. Δεν αλλάζει αυτό. Παρεμπιπτόντως ήθελα να σας πω ότι σήμερα έκανα μια τρομερή ανακάλυψη. Μια φοβερή ανακάλυψη. Καθώς ήρθα εδώ πέρα σήμερα στο γραφείο, όπου ήταν και ο Γέροντας Μεθόδες, εδώ πέρα πήραμε και την ευλογία του, καλά να τον έχει ο Θεός. Μπήκα ρε εσείς εκεί πέρα στο γραφείο του Δαμιανίδη και ήθελα να κάνω κάτι στην επιφάνεια εργασίας του. Και πάω κάθομαι στον υπολογιστή, κάνω λαχιστοποίηση τα πράγματα που είχε εκεί πέρα, τα email του και τις ιστορίες του, και βλέπω φόντο εργασίας στη μάπα μου με ένα ψάρι. Από ό,τι φαίνεται με έχει βάλει εξώφυλλο. Είναι φαν ο άνθρωπος. Το ανέβασα και στο Focus FM 103.6 στο Facebook. Να το δείτε για όσους πιστεύετε ότι λέω ψέματα. Υπάρχει βιντεάκι το οποίο αποδεικνύει αυτό που λέω. Είναι στο Facebook. Focus FM 103.6. Πηγαίνετε να το δείτε. Ξανά το Σμίναγο. Ξανά για να ξεκινήσουμε την εκπομπή σωστά. Ας πάμε τώρα ζωντανά στο απειλητήριο να ακούσουμε τον χειριστή. Ζεύσε 1-3, πώς μας ακούς? Ελλάδα για χαρά. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Μακεδονία. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων έρχεται σε όλους τους Έλληνες. Από το Ρουμένιο ως τη Γιάβδο. Από τους Οθωνούς ως το Καστελόριο. Χρόνια πολλά. Και σας καλεί και άλλη μια φορά. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά. Με ψηλά τα κεφάλια λοιπόν, πάμε 1-3 κόντρα στο σύστημα. Τι λείπει από τη χώρα αυτή, να όλα τα έχουμε. Τι λείπει? Δημόσια νοσοκομεία έχετε. Κι ας είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Δημόσια παιδεία έχετε. Κι ας είναι σε μαύρα χάλια. Φτώχεια υπάρχει. 40% του πληθυσμού, βάσει με τις έρευνες, είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ακούστε το καλύτερο όμως. Βάλαμε υποψηφιότητα για να έρθει να γίνει το Μουντιάλ στην Ελλάδα. Εμείς, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία για το Μουντιάλ του 2030 υποψήφιοι. Ένα Μουντιάλ μας λείπει. Ένα Μουντιάλ μας λείπει και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Βάλαμε όμως υποψηφιότητα, δεν μας είσαμε. Θέλουμε κι εμείς το Μουντιάλ εδώ πέρα, δεν γίνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε και Μουντιάλ. Δεν θέλουμε μόνο Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν μας φτάνει. Παρεμπιπτόντως με το ελληνικό τι έγινε ρε παιδιά? Ουρανοξύστες, καζίνο, το ένα, το άλλο, τάζανε. Κάτι σκηνές βλέπω. Από το 2019 μέχρι σήμερα κάθε εβδομάδα μας λέει ο Άδωνης ότι μπαίνουν οι μπουλντόζες μέσα εκεί. Πού είναι ρε οι μπουλντόζες? Πού είναι ρε οι μπουλντόζες? Βγήκε η 18χρονη αδερφή της 12χρονης και λέει αρνούμε τις κατηγορίες που βαρύνουν τη μητέρα μου.
Η μάνα μου ήταν πάντα, λέει, σε πρώτη θέση για ό,τι και αν μας συνέβαινε. Πάντα μας υπερασπιζότανε. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο η μάνα μου, κι ας έχουμε οικονομικά προβλήματα, λέει. Δεν μας έχει λείψει ποτέ τίποτα, κι ας μην έχουμε λεφτά. Δίπλα μας σε όλα, λέει, δουλεύει, τρέχει για να βοηθήσει. Δεν μας είχε παρατημένα όπως τα παρουσιάζεται. Αυτά τα λέει η κόρη της μάνας, της οποίας, η οποία είναι φυλακή. Η διάχυση λοιπόν της ευθύνης και που εμπλέξανε τη μητέρα είναι τακτική με συγκεκριμένο στόχο. Στόχο έχει τη συγκάλυψη. Όπως και ο κατακλυσμός με λεπτομέρειες της δικογραφίας που ποτέ δεν έπρεπε να δούνε το φως. Και στιγματίζουνε και ξαναεπανατραυματίζουνε τη 12χρονη για όλη της τη ζωή. Και καλά θα κάνετε όσοι ανεβάζετε σχετικά άρθρα να το σκεφτείτε πολύ καλά. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση βιασμού, μαστροπίας ανηλίκου, από έναν τύπο ο οποίος έκρυβε τις πράξεις του πίσω από τις δυνατές δημόσιες σχέσεις που έχει. Και με πολιτικά και με εκκλησιαστικά πρόσωπα. Και τώρα μετατρέπεται η υπόθεση σε μια υπόθεση αρρωστημένου περιβάλλοντος. Μας εξαπάτησαν. Με το Λιγνάδι, με το Φιλιππίδη. Με όλα στο φως φράσεις. Του αυτιά. Και πάει λέγοντας με ευαγγελάτους οι οποίοι παίρνουνε πρώτοι. Παίρνουνε πριν από τους δικηγόρους, ρε, τη δικογραφία στα χέρια τους οι δημοσιογράφοι. Και κανένας εισαγγελέας δεν κουνιέται να πει τι, πώς και γιατί. Να το ηχητικό εδώ είναι, ακούστε τον. Βγήκε ο δικηγόρος, το έβαλα και χθες, ο Απόστολος Λύτρας. Και λέει πραγματικά με θλίβει που έχετε πριν από εμένα την απολογία του κατηγορημένου, της μάνας. Πρώτα την πήρε ο Ευαγγελάτος και μετά ο δικηγόρος της, ρε. Σε αυτή τη χώρα ζείτε. Κύριε Λύτρα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γνωρίζοντας βέβαια και την απάντηση που θα μου δώσετε, αλλά οφείλω να το κάνω, ότι πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση που άκουσα, γιατί δεν έχω εικόνα, άκουσα αυτολέξη την απολογία της μητέρας. Ναι. Πραγματικά σας το λέω, μου κάνει εντύπωση. Για σας μπορεί να θεωρείτε μια δημοσιογραφική επιτυχία. Εμένα πραγματικά με θλίβει λίγο το γεγονός που δεν έχω πάρει εγώ ακόμα το αντίγραφο της επίσημης απολογίας της, αλλά επειδή είναι χθεσινό, είναι αυτό. Όλοι προσπαθούμε. Είπα ότι θα κάνω ένα σχόλιο να το απαντήσω. Για να μην χρεωθώ κάτι το οποίο δεν αξίζει. Η απολογία ήταν από χθες το βράδυ στα Δελτία Ειδήσεων. Το καταλαβαίνετε και τα Δελτία Ειδήσεων που το βρήκανε, ρε. Πού τη βρήκαν την πληροφορία, βρε Ευαγγελάτε. Πού τη βρήκαν την πληροφορία οι υπόλοιποι, γιατί δεν μας λες. Πας να πετάξεις από πάνω σου την ευθύνη και μας λες ότι και εγώ την πήρα από τα Δελτία Ειδήσεων. Γιατί να την έχουν πρώτα τα Δελτία Ειδήσεων και μετά ο δικηγόρος είναι το ερώτημα, Ευαγγελάτε. Δεν είναι μόνο ο εισαγγελάτος όμως, έχουμε και τον Γιώργο Τολιάγκα, ο οποίος βγήκε στον αέρα της εκπομπής του, είπε ότι κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, που προφανώς διακινούν οι αστυνομικοί από τη δικογραφία, και ο εισαγγελέας δεν έχει επέμβει ακόμα να του πει, έλα εδώ ρε φίλε, πού το βρήκες εσύ αυτό το πορνογραφικό υλικό, ποιος σου το έστειλε, πώς βρέθηκε στο κινητό σου, φέρε εδώ το κινητό σου να το δούμε κι εμείς. Είπε συγκεκριμένα ο Γιώργος Ολιάκας για τον Κολωνό, βλέπω, λέει, φωτογραφία και φαίνεται ο βιασμός με το ανήλικο το 11χρονο. Και ποιος είσαι εσύ, ρε Λιάγκα? Πώς βρέθηκε στα χέρια σου, ρε Λιάγκα? Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Πρώτα οι δημοσιογράφοι και μετά οι δικηγόροι έχουν τα πράγματα. Να μπορούν να διαμορφώσουν την κατάσταση, να μπορούν να συγκαλύψουν κυκλώματα παιδεραστίας. Δάσκαλος δεν βγήκε και είπε στην Αργυθέα Γράφων, το σχολείο μας δεν έχει κεντρική θέρμανση. Και κρατήσανε όλα τα κανάλια ότι ο Κούλης είπε διαδραστικό πίνακα έχετε, τότε όλα είναι εντάξει. Και τι θα μας κάνει ο διαδραστικός πίνακας, ρε Κούλη, γιατί δεν ρώτησε κανένας. Άμα τον έχετε σε κάνα κανάλι να το ρωτήσετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ άλλος έκρυβε τα μηνύματα.
που έλεγαν ό,τι έλεγαν στον αέρα από ακροατές, από τηλεθεατές. Αλλά αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Στο Παρίσι βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια. Στην Αθήνα βγαίνουν για κάνα καφέ μόνο και στη Θεσσαλονίκη. Και για όσους λένε, α, και τι, δεν φταίει ο λαός, δεν φταίει ο ένας, δεν φταίει ο άλλος, το παράδειγμα επανακλογής του Πατούλη είναι το καλύτερο που μπορώ να σας φέρω στην επιφάνεια. Αποχή 71% είχανε. Αν λοιπόν και βγήκε ο Πατούλης, έτσι, δεν πήγε το 70% να ψηφίσει και βγήκε ξανά ο Πατούλης. Ο Πατούλης που τις τελευταίες μέρες έχει φωτογραφία με παιδεραστές. Ο Πατούλης που από το 2006 δεν έχει ασκήσει καθήκοντα γιατρού. Αλλά όλοι εσείς οι δεν βαριέσαι, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν πάω να ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Ίσως από αυτό το παράδειγμα καταλάβετε το τι κακό θα κάνετε στη χώρα. Θα μας κατσικωθεί αυτός για άλλα 4 χρόνια και θα ασελγήσει πάνω στο κορμί μας. Μια άλλη είδηση που με έκανε εντύπωση, πέρα το ότι με έχει εξώφυλλο ο Στέφανος στον υπολογιστή του, 78χρονος λέει έπεσε με το αεροπλάνο του στην Αθηνών Λαμίας. Τι είναι, ταινία ζούμε. Με το αεροπλάνο του έπεσε 78χρονος, γιατί οδηγούσε 78χρονος αεροπλάνο. Από πού σηκώθηκε, γιατί έχει αεροπλάνο. Αλλά τους έχετε δώσει εσείς αυτό τον αέρα. Τους έχετε δώσει εσείς αυτό τον αέρα. Σε περιφερειάρχες, δήμαρχους, πολιτικούς, βουλευτές. Όλοι αυτοί έχουν πλέον ένα υφάκι υπεροπτικό. Νομίζουν ότι είναι φίρμες. Νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Προσωπικά εγώ δεν βρίσκω άλλη λύση πλέον. Το λέω και στεναχωριέμαι που το λέω. Είναι πλέον αδιέξοδος. Όλα δείχνουν ότι η λύση βρίσκεται στη φάπα. Μόνο με φάπα. Ακούστε εδώ τώρα υφάκι, ακούστε. Θα το κλείσω στο ματάκι σου όταν μιλάει ο δήμαρχος. Δεν πετάλησε. Θα το κλείνεις στο στοματάκι σου όταν μιλάει ο δήμαρχος. Θα το κλείσω στο ματάκι σου όταν μιλάει ο δήμαρχος. Δεν πετάλησε. Θα φιδού, μην πω τώρα. Ρωτάτε αυτά. Καλά ρε Μουχτούρη, κυρία Μουχτούρη, εντάξει να... Εντάξει, απάντως αν έδινα στη φιλοσοφική θα περάσει πρώτος με 19 που γράψω. Τώρα αν πέρασε τελευταία, εσύ δεν ξέρω να... Και κατά ιδρωμένη να... Θα το κλείσω στο ματάκι όταν μιλάω δήμαρχος. Για πετάλησε. Έλα μωρή ρόμπα τώρα, έγραψες και 19. Πού το γράψεις το 19, σε κάνατε φτέρι. Θα περνούσες κιόλας να αούμε. Βλάχο. Σε δώσανε εκεί πέρα μια θέση στα Χαϊβάνια και νομίζεις είσαι κάποιος. Φάπα! Φάπα να κάτσεις καλά! Αλλά έχει χάρη που απέναντί σου έχεις ήρεμες ψυχές. Ήρεμες, πολύ ήρεμες. Γιατί με αυτόν τον τόνο όσοι μιλάνε, μόνο φάπα πρέπει να τρώνε. Μόνο φάπα για να βάζουν μυαλό. Φυσικά ξέρετε από ποιο κόμμα είναι ο συγκεκριμένος κύριος. Ένα είναι το κόμμα που έχει τέτοιους τύπους με τέτοιο ύφος. Ξέρετε τώρα παράδειγμα είναι ο αρχηγός τους ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Αυτός τους δίνει θάρρος. Ζούμε στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Πόλεμος, τεράστια κρίση στην ενέργεια. Αυτή είναι. Προϊονίζουν ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί κούλι μου, κούλι μπεμπέ. Το χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 50 ετών. Τον πιο δύσκολο χειμώνα εδώ και δεκαετίες. Winter is coming. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Τι λες ρε μαλάκα. Θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε. Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί. Don't do it, don't. Είστε έτοιμοι για μιούτ. Στον κύριο Πούτιν. Καλά θα πάει όλο αυτό. Εγώ θα αναλάβω το κόστος. Να οδηγήσω τη χώρα σε σταθερό λιμάνι. Θα το περάσουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Θα το περάσουμε μαζί. Θα το περάσουμε μαζί. Όπως περάσαμε και το καλοκαίρι. Που εσύ σου να έκανες τουρ στα νησιά. Πώς θα το περάσουμε μαζί. Εσύ θα είσαι στην Ελβετία. Θα κάνεις τα γούστα σου. Και εμείς εδώ πέρα θα κόβουμε παλέτες να καίμε. Έτσι θα το περάσουμε μαζί.
Αλλά σε πιστεύουνε ρε, τα γαϊβάνια, σε πιστεύουνε. Και τους έχεις μάθει, ξέρεις πλέον ποιοι είναι. Όχι απλά σε πιστεύουνε, σε υποστηρίζουνε και φανατικά. Πες τα ρε αυγολέμονε, πες τα. Κάνει δημοσίευση, παιδιά, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Κάνει δημοσίευση και τι γράφει, ρε. Με πέσουν τα μαλλιά. Έδωσα, λέει, εντολή ο αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού να τεθεί αμέσως σε πειθαρχικό έλεγχο. Τι λέει, ρε, Θεοδωρικάκος, σοβαρά τώρα. Έκανες τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, να σε ευχαριστήσουμε κιόλας. Δεν θα έπρεπε να είναι δεδομένο ότι θα περάσει πειθαρχικό έλεγχο και θα ξυλωθεί από το σώμα. Τι το ανέβασες αυτό, να σε πούμε ευχαριστώ που έκανες το δεδομένο. Είναι σαν να παραδέχεσαι ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά και βγάζεις ανάλυση και λες, παιδιά, έκανα μια φορά το σωστό. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί άμα λειτουργούσαν όλα και ήταν δεδομένο αυτό, δεν χρειαζόταν καν να το κάνεις δημοσίευση. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση μιας κατάστασης, αυτό που έγραψες. Δηλαδή, το γράφεις αυτό γιατί? Για να μας αποδείξεις ότι είσαι νόμιμος και καλός υπουργός. Για να καταλάβουμε. Τι θες δηλαδή να πούμε, αφήστε τον άνθρωπο παρεξήγηση θα είναι να συνεχίσει να είναι αστυνομικός. Να τον κεράσουμε και, και καμιά πάστα μήπως. Το ξαναλέω, ο Λιάγκας, παράνομο υλικό από τη δικογραφία για το βιασμό στο κινητό του και δεν έχει συλληφθεί κανένας γι' αυτό. Και είναι ακόμα στη θέση τους οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Ρε, στην Ουγκάντα 100 χρόνια μπροστά από εμάς είναι. Δεν θα ελέγξει κανένας από πού βρήκε ο Λιάγκας αυτό το βίντεο. Δεν θα προσπαθήσει να γίνει κάποιος μια έρευνα, ρε, από πού δέχθηκε το βίντεο αυτός. Από πού διέρευσε το βίντεο αυτό, το βίντεο δεν είναι απλό βίντεο. Βιάζεται ένας 11χρονος. Έχουμε που έχουμε τον άλλον, τον Κούλι, να ξεπλένει αστυνομίες. Μετά τις καταγγελίες για βιασμό σε αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Πραγματικά, θα ψάξουμε στο τέλος να βρούμε κανέναν νεοδημοκράτη που να μην ξεπλένει βιασμούς. Να τον βάλουμε κάπου, ρε παιδιά, να τον βάλουμε εδώ πέρα πάνω στα κάστρα. Να έρχονται οι τουρίστες, να βγαίνουν φωτογραφίες μαζί του. Για το Μητσοτάκη, λοιπόν, ο βιασμός της 19χρονης στο ΑΤΑ Ομόνιας είναι κατάχρηση οργάνου της τάξης εις βάρος πολίτη. Λογικό είναι. Πορτοσάλτε, εισαγγελάτη και όλοι μαζί τώρα πραγματοποιούν ένα έργο, μια συγκάλυψη. Φυσικά, πρόθυμα πλέον θα ξεπλένονται όλα αυτά που κάνουν τα εγκλήματα οι αστυνομικοί σε βάρος των πολιτών. Έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η παράταξη που παρέδωσε 2 φορές την καβάλα στους Βούλγαρους. Η παράταξη που συνεργάστηκε με τους Ναζί. Οι ίδιοι που ήταν θεατές στο ξεριζωμό της Ρωμιοσύνης στην Κωνσταντινούπολη. Οι ίδιοι που πρόδωσαν την Κύπρο. Οι ίδιοι σας κουνάνε το δάχτυλο και τη Μακεδονία ξεπούλησαν. Και αυτοί μαζί, ο Τσίπρας έβαλε την τσίφρα, ο αρχιπροδότης, και αυτοί όμως το συνέχισαν το έργο, και αυτοί προδότες είναι. Πραγματικά η χώρα φαίνεται να έχει συγχωρεθεί, να έχει πεθάνει και να έχει αρχίσει να βρωμάει το πτώμα. Έρχεται τρένο κατά πάνω μας. Και εμείς δεν πηδάμε από τις ράγες. Περιμένουμε με τα χέρια σταυρωμένα να μας πατήσει. Θέλουν να κάνουν τη χώρα τσιφλίκι τους. Να είναι εδώ πέρα άρχοντες αυτοί και οι φίλοι τους και οι υπόλοιποι να σηκωθούν να φύγουνε. Αλλιώς να πεινάνε. Όποιος φύγει σώθηκε. Οι υπόλοιποι καλή μας τύχη. Και πώς να μην είναι μπερδεμένος ο Έλληνας πολίτης. Βγαίνει η Ζέτα Μακρύ και λέει για το βιασμό της 12χρονης, έλειπε, λέει, 70 μέρες από το σχολείο.
Αυτό λέει η Ζέτα Μακρύ. Και βγαίνει στο καπάκι κεραμέως και λέει, πήγαινε κανονικά στο σχολείο, φέτος είχε μόνο μία απουσία. Ποια να πιστέψουμε εμείς τώρα, ρε εσείς. Ποια είναι η αλήθεια. Η μισή θα λένε έτσι και άλλη μισή θα λένε γιουβέτσι. Τα καταφέρατε τέλεια. Τα καταφέρατε. Λοιπόν, να πούμε λίγο για μια αιμοδοσία εθελοντική, ένατη εθελοντική αιμοδοσία. Πας, δίνεις αίμα, δίνεις την ευκαιρία σε μια ζωή να μπορέσει να βοηθηθεί. Κυριακή, 23 Οκτώβρη, 9 με 1, στο Δημοτικό Ιατρείο Δρυμού. Την αιμοδοσία θα καλύψει η κινητή μονάδα Αγίου Παύλου. Ξαναλέω, Κυριακή 23 Οκτώβρη, 9 με 1 στο Δημοτικό Ιατρείο Δρυμού υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Πραγματικά όμως όλο αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα με το ρεύμα, πιστεύατε ότι θα το έκανε η μαφία της Ιταλίας? Αν το πιστεύετε, κάνετε λάθος, γιατί δεν το έκανε. Το έκανε η μαφία της Ελλάδας. Δηλαδή, τι μας είπε ο Πρωθυπουργός για το βιασμό στο ΑΤΑΦΟΜΟΝΙΑΣ? Ότι ήταν απλά μόνο ένα λάθος? Τώρα θα μου πεις, θα περιμένατε τίποτα καλύτερο? Δύο φίλοι του που έλεγε ότι δεν τους ξέρει, καταδικασμένοι παιδοβιαστές είναι. Όχι. Έλα τώρα. Επίσης, τη δημοσίευση του Θεοδωρικάκου που είπε ότι έδωσα εντολή ο αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού να τεθεί αμέσως σε πειθαρχικό έλεγχο, αυτό που σας διάβασα πριν. Ο Λιάγκας που βλέπει το κινητό του, ρε εσύ Θεοδωρικάκο, γιατί δεν είναι στον εισαγγελέα, γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμα? Γιατί έχει πορνογραφικό υλικό και από πού το βρήκε? Δηλαδή, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί ένα λάθος για να τροφοδοτεί άδικη κριτική σε βάρος της αστυνομίας. Για να καταλάβουμε. Τελευταίες μέρες έχουν συλληφθεί πάνω από 20 άτομα αστυνομικοί. Τι θες για το βιασμό της 19χρονης? Τι θες εκεί πάνω με τους λαθρομετανάστες που ήταν όλοι εμπλεκόμενοι? Όλο το τελωνείο στη Φλόρινα. Ποιους θες, ρε αδερφέ? Τι αποπέμπουν τη 12χρονη? Διαπομπεύουν την 19χρονη. Είναι ξεκάθαρο πλέον το μήνυμα που περνάει σε παιδιά, γυναίκες και οικογένειες, γιατί τους περιμένει αν μιλήσουνε. Εσείς φυσικά συνεχίστε να κρύβετε το κεφάλι σας μέσα στην άμμο και να λέτε ότι η υπόθεση παιδοβιασμού και κυκλώματος παιδεραστίας δεν είναι πολιτική. Μια χαρά πολιτική είναι και μπλέκονται πάρα πολύ και πάνε να τους καλύψουνε. Δεν βγήκε ρε ο Κούγιας και είπε απαγορεύεται να βγουν τα 213 ονόματα στη φόρα? Και ποιος είσαι εσύ ρε Κούγια που θα μας πεις τι θα βγει και τι θα βγει στη φόρα? Γιατί δεν παίρνει θέση κάποιος από τον Άριο Πάγο να πει, έλα εδώ ρε Κούγια. Ποιος είσαι εσύ ρε φίλε που βγαίνεις και λες τι απαγορεύεται και τι δεν απαγορεύεται? Έλα εδώ, ασχολήσουμε τη Λάρισα. Κάνε καμιά μεταγραφή και άσε μας ήσυχους. Ο Κούγιας που έχει εκπροσωπήσει όλα τα συχάματα. Βγαίνει και σας λέει τι απαγορεύεται και τι όχι. Σε αυτόνα, αυτόν εμπιστεύεστε? Τα κανάλια βγαίνουν και σας λένε ότι η 12χρονη μοιάζει μεγαλύτερη. Αυτό το μήνυμα περνάνε τελευταία, ότι η 12χρονη μοιάζει για 20χρονη. Ρε, βίασε μια 12χρονη. Δεν με νοιάζει ρε γιατί φαινόταν, να τη ζητούς ταυτότητα. Τη βίασε. Τι πάμε να πούμε δηλαδή, ότι δεν πειράζει επειδή νόμιζε ότι είναι 20 χρονών? Με αυτή τη δικαιολογία όλοι μπορούν να βιάζουν. Μπορείς εσύ να μπεις στα μάτια του αλουνού? Και για μένα, παιδιά, εκεί πέρα στην τηλεόραση μοιάζετε για δημοσιογράφη, αλλά δεν είστε. Και εγώ βλέπω μια χαρά πολύ καλύτερα από εσάς. Άλλη μια τετραετία να τους δώσετε και βλέπω να ιδρύουν κόμμα οι παιδεραστές. Ή μήπως έχουνε ήδη. Και είμαι σίγουρος ότι εκεί πέρα έξω όλοι οι κυρπαντελίδες δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να δούνε στην τηλεόραση το βίντεο που έβλεπε ο Λιάγκας στο κινητό του. Ίσα ίσα θα θέλανε να το δούνε. Απ' την περιέργειά τους.
Μου λέει ο άλλος, βγήκε λέει ο Σφαγιανάκης στην τηλεόραση και έκανε δηλώσεις και είπε το ένα και είπε το άλλο, αρχηγός της αστυνομίας και πάει λέγοντας. Ρε, το 1998, τον Παναγιώτη τον Βίχο το θυμάστε, ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε κύκλωμα μαστροπίας με εμπλοκή αστυνομικών και βρέθηκε κατηγορούμενος από τον Μανώλη Σφαγιανάκη για μαστροπία. Το 2022 επαναλαμβάνεται η ιστορία. Η μητέρα του 12χρονου βγήκε και κατήγγειλε κύκλωμα μαστροπίας και δείτε την που είναι. Αστυνομικοί δεν είναι ανάμεσα στους βιαστές της 12χρονης. Δεν είναι. Απάντηση δεν πήραμε ακόμα. Γιατί είχε φωτογραφίες με το διοικητή ο Ηλίας ο Μίχος. Γιατί έκανε δωρεές στο τμήμα. Έχουμε μάρτυρα γείτονα που έλεγε ότι πήγαιναν σπίτι του αστυνομικοί πολιτικοί παπάδες, πίνανε καφέ, πέραν το κοριτσάκι βόλτα. Έχουμε μάρτυρα ο οποίος βγαίνει και λέει πίνανε ούζα και τρώγανε μεζέδες στο τμήμα όλοι μαζί. Ηχητικό, δεν το παίξαμε προχθές, δεν το ακούσατε, θα το ξαναβρω. Θα το ξαναβρω ρε. Όλα ξεκάθαρα είναι. Σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια και εσείς τυφλώνεστε. Τυφλώνεστε, μόνοι σας τυφλώνεστε. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και πάντα θα βγαίνει στην επιφάνεια. Κάτσε, θα βρω τώρα το ηχητικό, περίμενε. Περίμενε. Όλα είναι βνάτου. Έλα, έλα, ακούστε την. Ακούστε τώρα, την. Ειρήνη Δράγαση. Ακούστε την κυρία τι λέει. Τι ακριβώς σου είπε ο κόσμος εκεί στο Κολονό, στο μαγαζί όπου εκτυλίσσονταν μεταξύ άλλων όλα αυτά τα φρικώδη, τα οποία όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούμε όλοι και όλες με ανοιχτό το στόμα, κυρίες και κύριοι. Η αστυνομία τώρα... για μένα είναι ένα αυτή λεπτάκι, τη στιγμή. Περίμενε, περίμενε. Η αστυνομία πριν από λίγο, άντρες αστυνομίας εδώ. Συνέλαβαν, και τη μητέρα. Και δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό. Όταν ένα μήνα έχουν το κινητό της μικρής, δεν συλλαμβάνουν τον ίδιο. Ειδοποιείται από τον ένα από τον άλλον, από διάφορους γνωστούς εδώ και 15 μέρες, ότι τον ψάχνουν για κάτι. Δεν ήξερε γιατί τον ψάχνουν. Η αστυνομία γιατί ήταν και έπιναν καφέ δίπλα και τρώγανε όλοι μαζί. Λοιπόν, να μην κροϊδευόμαστε. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος. Το ακούσατε. Γιατί η αστυνομία καθόταν και έπινε καφέ δίπλα. Μαρτυρία είναι αυτό. Κάτοικος Κολονού το είπε, δεν το είπα εγώ. Ξανά. Ειδοποιείται από τον ένα από τον άλλον, από διάφορους γνωστούς εδώ και 15 μέρες, ότι τον ψάχνουν για κάτι. Δεν ήξερε γιατί τον ψάχνουν. Η αστυνομία γιατί ήταν και έπιναν καφέ δίπλα και τρώγανε όλοι μαζί. Λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε. Να μην κοροϊδευόμαστε, καλά τα είπε η κυρία. Όλοι έχουμε συναντήσει αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας να πίνουν καφέδες και ουζάκια και να τρώνε ντόνατ. Δεν λέω στο διάλειμμα τους τα παιδιά κανονικά να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ πέρα σου λέει τρώγανε και πίνανε δίπλα ρε. Μαζί με αυτόν που ήταν ο εγκληματίας. Ο εγκληματίας που έβγαινε φωτογραφίες με τον διοικητή και πού ξέρω εγώ ότι ο διοικητής δεν εμπλέκεται. Το ψάξανε λέει. Γιατί άμα εμπλεκόταν θα τον βγάζανε στη φόρα. Είπαμε. Κολλητή, αυτοκόλλητη, κουμπάρι συγγενής, φίλοι μιζαδόροι. Όλοι αυτοί χρήζουν άλλης δικαιοσύνης, επιλεκτικής δικαιοσύνης. Οι υπόλοιποι είστε απλοί πολίτες. Γι' αυτό ονομάζω και βαφτίζω σήμερα, το έχω ξαναπεί, αλλά σήμερα παίρνει οριστικό όρο για μένα και για σας όσους με ακούτε εκεί πέρα έξω. Στην Ελλάδα επικρατεί εγκληματική δικαιοσύνη. Για να σωθεί η χώρα πρέπει να δικαστούν οι δικαστές. Πρέπει να δικαστεί η δικαιοσύνη. Και επειδή πολλοί λέτε βγαίνεις και λες πολλά, θα σε βρούνε στο βυθό, θα σε βρούνε σε τσιμέντο, αν σε βρούνε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενοχλούνται τόσο πολύ από την αλήθεια που λέω, γιατί ξέρουν ότι είναι αλήθεια. Ενοχλούνται πιο πολύ από τα κότσια που έχω και τα λέω. Από τα κότσια που έχω και βγαίνω και τα λέω δημόσια. Αυτό τους ενοχλεί. 2020 μείναμε σπίτι. 2021 μένουμε ασφαλείς. 2022 θα μείνουμε από πετρέλαιο ή βενζίνη. Πλέον δεν ξέρεις ποιο είναι πιο ακριβό, άσχετα που με το ένα φτιάχνεις το άλλο. 2023 τι, θα μείνουμε γενικά ή θα μείνουμε σε κανένα τόπο. Δεν θα έχουμε να φάμε. Μας πλασάρουν τώρα που μας πλασάρουν και τα σκουλίκια και όλα
τα νέα αυτά εδώ πέρα, τις κάμπιες και τις ιστορίες. Δεν τα λέγαμε με την εντομοφαγία ότι θα την προωθήσουνε. Βγαίνουνε πλέον μπροστά οι επώνυμοι. Δεν βγήκε αυτός ο Πολυχρονίδης, αυτός ο Γκριζομαλάκιας. Και έδειχνε εκεί πέρα μια μυρμηγκόσουμπα της Καμπότζης. Κάτι κουρμεδιές εκεί με ακρίδες και αράχνες και κάμπιες. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Το πέρασε το μηνυματάκι σου. Βαλτός είσαι κι εσύ. Πότε βρεθήκαμε ρε παιδιά από το... Να κρατάτε δύο μέτρα απόσταση στο να κάνετε δύο ντους μαζί, ένας Θεός ξέρει. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στο φίλο μου τον Κώστα. Υγεία, ευτυχία, πάντα γερός να είσαι. Τα αμάξια σας παιδιά για πλήσιμο. Όλοι στον Εύωσμο, ότο κλίν, ότο κλίν. Δεν υπάρχει. Πήγα τα αμάξι μαύρο και μου το γύρισε άσπρο. Στην αρχή το λέω, δεν είναι δικό μου αμάξι αυτό. Εγώ είχα μαύρο αμάξι. Μου λέει, νομίζεις ότι είχες μαύρο αμάξι. Απ' τη βρωμιά ήταν μαύρο, άσπρο ήταν τα αμάξι σου. Ότο κλίν, χρόνια πολλά ρε Κώστα. Σκυλή του πολέμου. Να σε χαίρονται όσοι σ' αγαπάνε. Από το 2019 τον Οκτώβρη η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί κατά πόσο λέτε? Στείλτε τώρα μηνυματάκι στο 6907-483-484 ή στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook Ξερέτης Γρηγόριος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, και πείτε μου πόσο τα 100 πιστεύετε ότι αυξήθηκε το ρεύμα από τον Οκτώβριο του 2019. Αργείτε πολύ. 800%. Τι 350 ρε Γιώργο? Πού νομίζεις βρίσκεσαι? Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα? 800%. Και ο Μητσοτάκης είναι 8 μονάδες μπροστά στις δημοσκοπήσεις βρε. Καλά για το φοιτητή που έπεσε στο απιθύτα, έσπασε τα πλευρά του εκεί, τι έκανε από τον τρίτο όροφο. Άμα είχε πέσει κανένας αστυνομικός δεν θα γινόταν. Θα είχε μαζευτεί η Κεραμέως, ο Μητσοτάκης, ο Τζίτζι, ο Μίτζι, ο δήμαρχος που στρώνει δρόμους. Η μισή Νέα Δημοκρατία στο νοσοκομείο θα πηγαίνουν εκεί να τον πιάνανε το χέρι του αστυνομικό, να τον φυλάνε, να τον λένε. Τώρα που έπεσε ο φοιτητής δεν πειράζει ρε, δυο καταγματάκια έχει. Δεν πειράζει τώρα που φοιτητές δεν έχουμε, ένας λιγότερος. Έχει χωριστεί όλη η χώρα σε δύο στρατόπεδα. Δεξιά, αριστερή, μπλε, κόκκινη. Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε. Με τον αυτοθαυμαζόμενο Μητσοτάκη να λέει ότι κανένα έγκλημα δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Να μας κοροϊδεύει, να γελάνε και οι πέτρες. Γιατί ρε κανένα από τα μεγάλα όλα αυτά εγκλήματα επί πρωθυπουργίας του Μητσοτάκη δεν έχει διαλευκανθεί? Με τον Καραϊβάς τι έγινε? Γιατί οι φάκελοι έχουν μπει στο αρχείο? Με τον Ιάσονα τι έγινε? Με τις κάμερες τι γίνεται ρε? Ρε είναι δυνατόν σε αστυνομικό τμήμα να μην λειτουργούν οι κάμερες ασφαλείας? Σοβαρά μιλάμε ρε. Οι κάμερες ασφαλείας σε αστυνομικό τμήμα να μην λειτουργούν? Και ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Θα αναρωτηθεί κανένας, θα ψάξει κανένας. Ποιος ήταν υπεύθυνος ρε παιδιά να λειτουργούν οι κάμερες του τμήματος? Έλα εδώ ρε φίλε. Πότε σταμάτησε να λειτουργεί η κάμερα? Τρίτη 10 η ώρα λέω για παράδειγμα. Τετάρτη γιατί δεν τις είχες αλλάξει ρε φίλε? Στην αστυνομία βρίσκεσαι, δεν βρίσκεσαι εδώ πέρα στον παχτσέ σου? Δεν βρίσκεσαι σπίτι σου να χάλασε η κάμερα και να την αλλάξει μετά από ένα μήνα? Που δεν ήταν χαλασμένες οι κάμερες τώρα, εντάξει, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν θέλουμε όμως να ρίξουμε ευθύνη σε κανέναν. Και όσο δεν ρίχνουμε ευθύνη σε κανέναν, δεν αλλάζουμε την κατάσταση. Και σε αυτό η δικαιοσύνη φταίει. Γιατί η δικαιοσύνη ελέγχει. Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να καλέσει αυτόν που δεν άραξε την κάμερα. Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να ρωτήσει γιατί δεν λειτουργούν οι κάμερες στο τμήμα. Αλλά σας το έχω ξαναπεί, αυτοί δεν ήρθαν να κυβερνήσουνε, να οργανώσουνε, να κάνουν την Ελλάδα ισχυρή. Ήρθαν να πλουτίσουνε, να κουκουλώσουνε και να κάνουνε την πίσνα τους. Να βάλουνε λεφτά στην τσέπη τους όπως κάνουν 80 χρόνια τώρα. 80 χρόνια και συνεχίζετε να τους στηρίζετε ρε. Το Μπατούλη ξαναβγάλατε.
τον Πατούλη. Από το 2006 ρε, δεν είναι γιατρός, ρε. Έχει εξελιχθεί η ιατρική και αυτός ακόμα με το καλέμι ανοίγει τρύπες. Άλλο τώρα. Πού βρήκε ρε παιδιά ο Ερντογάν την τεχνογνωσία για βαλιστικό πύρευλο που απειλεί την ασφάλεια της Ελλάδας? Πού βρήκε την τεχνογνωσία, για πείτε μου. Αν προέρχεται όλη αυτή η τεχνογνωσία που βρήκε ο Ερντογάν από Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και πάει λέγοντας, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια της κυβέρνησης. Και για συμμάχους, να μην πω από πού. Αν πάλι είναι από τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν, από την άλλη μεριά, έχουμε νέα ρήξη στο ΝΑΤΟ με ευθύνη Ερντογάν. Οι δικοί μας υπνοβάτες τι λένε? Ασχολείται κανένας με αυτά τα θέματα? Ή είναι απασχολημένοι με τις μπουλντόζες του ελληνικού να πούνε ότι μπήκανε, να παρουσιάσουν έργο? Πείτε μου ρε, μόνο εγώ αναρωτιέμαι αυτά τα πράγματα, εσάς δεν σας ενδιαφέρουνε? Μιλάμε για συμμαχική αθλειότητα άμα την έδωσε το ΝΑΤΟ. Για συμμαχική αθλειότητα. Δεν τον βλέπουνε, τι κάνει? Πάνω από 5% το δεκαετές ομόλογο. Κάποιος να ενημερώσει τουλάχιστον και τις αγορές ότι ο Κούλης με τον Άδωνη πετύχανε άλλο ένα οικονομικό θαύμα. Βρε τα λένε και τα ξαναλένε, η ιστορία θα γράψει και θα καταγράψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως το μεγαλύτερο προδότη και χορηγό της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Ήταν αρκετά δύσκολο να ξεπεράσει το Σαμαρά, αλλά το κατάφερε. 12,1% πληθωρισμό έχετε, ρε. Η Γαλλία με 6% και βγήκανε στους δρόμους. 6% πληθωρισμό έχουν και βγήκανε στους δρόμους. Και εμείς έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό. Έχουμε 2-3 ευρώ στην τσέπη και πάμε να δίνουμε στον καφέ στην καφετέρια. Σουσού να γίνει. Αλλά έτσι είναι, όταν οι εταιρείες είναι δημόσιες, μπαίνουνε μέσα. Δεν βγαίνουνε, δεν έχουνε κέρδος. Όταν ξαφνικά γίνονται ιδιωτικές, επιδοτούνται για να μην μπουν μέσα. Και το κλέψιμο καλά κρατεί. Και το φαγοπότι καλά κρατεί, κι ας είμαστε εμείς στο τραπέζι, γιατί στις πλάτες μας γίνεται το φαγοπότι. Τα πράγματα στις επόμενες εκλογές είναι απλά, για όσους θέλουν να τα καταλάβουν. Έχουμε απέναντί μας παιδεραστές, μιζαδόρους, νεοναζί, τρόφιμους της λίστας Πέτσα. Έχουμε απευθείας αναθέσεις. Έχουμε σκάνδαλα, έχουμε εγκλήματα, έχουμε κατάχρηση. Αυτή είναι απέναντί μας. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Αυτή είναι η επιλογή. Σε δημοσκόπηση της Άλκορε λέει, ανοίγει λέει την ψαλίδα η Νέα Δημοκρατία πρώτη με 8,3% από το δεύτερο. Διεφθαρμένη πρώτη, δεύτερη διεφθαρμένη, 8,3% πρώτος. Διαφορά από το δεύτερο διεφθαρμένο. Αλλά, χθες σας ανέφερα τα ποσοστά των πολιτών που φοβούνται κάποια πράγματα. 82% των πολιτών της Ελλάδας φοβούνται την εγκληματικότητα. Το 90% θεωρεί ότι θα περικόψει τη θέρμανση το χειμώνα η κυβέρνηση. Το 71% δηλώνει ότι λόγω της ακρίβειας έχει ήδη περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών. Άμα τα βάλεις κάτω και βγάλεις ένα μέσο όρο, βγαίνει ότι το 87% των Ελλήνων θα δεχόταν να πεθάνει, αρκεί να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Άμα τα βάλεις κάτω τα ποσοστά, αυτό βγαίνει. 87% των Ελλήνων λένε ναι θα πεθάνουμε, αλλά πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνουμε από την Ουκρανία ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει στις παραδόσεις οχημάτων μάχης πεζικού BMP-1 στην Ουκρανία. Το δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών τους, ο Δημήτρο Κουλέμπα, πώς το λένε. Πάλι καλά υπάρχουν και Ουκρανοί και μαθαίνουμε τι κάνει η Ελλάδα, ρε. Γιατί δικοί μας εδώ πέρα την ξεπουλάνε, δεν ξέρουν τι γίνεται.
Δεν αντέχεται άλλο αυτή η δυσοδεία. Η κοινωνία είναι πλέον σε προχωρημένη σύψη. Είναι ανίκανη να αντιδράσει. Περιμένει στη γωνία της την εξαφάνισή της. Και δεν ξυπνάει κανένας. Σταλκάς μας είναι άμα η Τούνη πήρε καινούριο σπίτι. Άμα ο Ολυμπιακός έχασε από τον ΠΑΟΚ. Και άμα ο Μαρινάκης πήρε καράβι. Αυτός είναι ο Ταλκάς μας. Τι όχι, κάνω λάθος. Γιατί ο Ζαβός αυτός ο τουρίστας που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, ως τι πήγε στα άγραφα. Γιατί σαν εκπρόσωπος της Ελλάδας δεν πήγε σίγουρα. Μήπως πήγε σαν dealer μεγαλοπιχειρηματικών συμφερόντων. Μήπως πήγε σαν άνθρωπος που θέλει να γεμίσει τα βουνά, αιωλικά πάρκα. Σαν άνθρωπος που τάζει χάντρες και καθρεφτάκια στους ντόπιους. Σαν τι πήγε. Ήρεμα ρωτάω ρε παιδιά. Σαν τι πήγε εκεί πέρα. Ξαναλέω, η αποχή στις εκλογές υπάρχει ζωντανό παράδειγμα μπροστά μας με τον Πατούλη. Είναι ζωντανό παράδειγμα η νίκη Πατούλη στις εκλογές εκεί πέρα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 70% αποχή. Είναι αδιανόητο οι γιατροί που βιώνουν την κατάσταση στα νοσοκομεία και τη διάλυση των ΕΣΥ, του ΕΣΥ, να απέχουν από τη διαδικασία με αποτέλεσμα να ξαναεκλεγεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που ανήκει στο ίδιο σύστημα διάλυσης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποχής. Πηγαίνετε μαυρίστε τους. Βαρέθηκα να λέω για σκάνδαλα. Για καταπάτηση του συντάγματος, για κουκούλωμα διαφθοράς και διαπλοκής, για ασυδοσία, για χωρίς τέλος απαξίωση των θεσμών, για διασπάθηση δημόσιου χρήματος, για διαστρέβλωση της αλήθειας, για στιγνή προπαγάνδα, για όλα όσα λέω τέλος πάντων και να μην ανοίγει κανένα ρουθούνι. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Ανοίχτε τα τρελάδικα! Έρχομαι! Είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια κρίσης που αν μου δινόταν μια δυνατότητα να φύγω θα έλεγα το σκέφτομαι. Πλέον η Ελλάδα είναι μια χώρα για λίγους. Για φίλους και Σόι Μητσοτάκη. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να επιβιώσουν. Πάρτε το πρέφα. Αστυνομικός που υπηρετεί τη Γαδά φαίνεται να επικοινωνούσε με τη 12χρονη. Και ο Κούγιας ακόμα λέει τα 213 ονόματα απαγορεύεται ρητός να δημοσιευτούν. Παράλληλα στην Κρυσταλλοπηγή σχεδόν όλοι οι αστυνομικοί του τμήματος ήταν στο κύκλωμα. Δικογραφία με 123 εμπλεκόμενους. Πηγαίνετε τώρα να ακούσετε τις δηλώσεις του Κούλη, να δείτε τι λέει. Αλλά ξαναλέω, αναρωτιέμαι, όπως και πολλοί άλλοι εκεί πέρα έξω. Και καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Αν ο δολοφόνος ήξερε ότι αν και όταν συλληφθεί θα καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα, θα σκότωνε. Ξέρουμε, ναι, η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στην Ευρώπη. Και πάρα πολλοί το παίζουν ανοιχτόμυαλοι και λένε άλλα τώρα. Ποια θανατική ποινή και ποιος είμαι εγώ να κρίνω και πάει λέγοντας. Υπάρχει σχετική μελέτη και προκύπτει το συμπέρασμα ότι η θανατική ποινή έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα η Ελλάδα να το ξανασκεφτεί για τους παιδεράστες. Μπορούμε να τους καθαρίσουμε μπαμ-μπαμ. Να τους βάλουμε σε σκέψεις. Γιατί το παράδειγμα που δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το μήνυμα που αφήνει να βγει από τις πράξεις της, το ηθικό δίδαγμα είναι ότι αν βιάσεις παιδάκι θα αφαιθείς ελεύθερος. Αυτό προωθεί και η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Αυτό προωθούνε ρε. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, με το λαρίκι κρεμασμένο στο μικρόφωνο, πήγε και 57. Ξαναλέω, πηγαίνετε στο Focus FM 103 και 6 στο Facebook,
για να δείτε την απόδειξη. Υπάρχει σχετικό βίντεο που αποδεικνύει ότι είναι θαυμαστής μου, παιδιά, ο Στέφανος. Το αποδεικνύει. Με έχει φόντο στην επιφάνεια εργασίας του. Με ψάρι. Ίσως προσπαθεί να γίνει καλός ψαράς, εντάξει, το δικαιολογώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμβαίνουν και αυτά, ρε αδερφέ, εντάξει. Κάποια στιγμή, ίσως. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Όλα καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και έρχομαι δεύτερη ώρα να ανοίξω γραμμές. Να ακούσω απόψεις πάνω σε όλα αυτά που ανέλησα και είπα. Δεν θέλω να μ' αρχίσετε πάλι, θέλω να πω για εκείνο, θέλω να πω για το άλλο. Έχω θέσει πάρα πολλά ζητήματα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, ξαναλέω. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είναι πρωθυπουργός. Είναι κάτι σαν εκπρόσωπος συμφερόντων μεγαλοεπιχειρήσεων. Έχουμε δημάρχους με υφάκι που πουλάνε τρελίτσα, ενώ κανονικά θα πρέπει να τρώνε φάπες. Έχουμε μια παράταξη που έχει κάνει πάρα πολλά εγκλήματα και συνεχίζουν κάποιοι και τη στηρίζουνε. Είμαστε θεατές σε μια συγκάλυψη κυκλώματος παιδεραστίας. Γιατί οι δημόσιες εταιρείες πάντα μπαίνουν μέσα και όταν γίνονται ιδιωτικές επιδοτούνται για να μην μπουν μέσα. Και άλλα πολλά για κούγες και για μούγες. Τραγουδάκι και επιστρέφω μετά το δελτίο ειδήσεων με ανοιχτές γραμμές.